υπηρετεί αυτό το είδος που εσύ έχεις επιλέξει και είσαι μοναδικός αυτό στην Ελλάδα. Και δεν έχεις κάνει σχολή, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σε μιμηθεί κάποιος αντικειμενικά. Κάνοντας τραγούδια που θα μπορούσε κανένας να τα χαρακτηρίζει περίεργα, αλλά δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι γίνονται επιτυχίες. Τραγούδια που, όπως είπες εσύ προηγουμένως, σε εκφράζουν σε ένα απόλυτα, κάνεις το κέφι σου, και αυτό είναι πολύ θετικό όταν ένας καλλιτέχνης κάνει το κέφι του και καλύπτει και το κέφι και τις διαθέσεις του κοινού. Ναι. Πώς διαλέγεις τα τραγούδια σου, θεματολογικά? Θεματολογικά. Θα μπορούσα να βάλω ένα όριο στη δουλειά μου, δηλαδή να πω, ας πούμε, ότι υπάρχει μια πρώτη περίοδος αυτή του 70 μέχρι το 78 που δουλεύω κυρίως με στίχους συνεργατών άξιων, ας πούμε, όπως ο Γκάτσος, ο Γιάννης ο Νεγρεπόντης, ο Μάνος Ελευθερίου κτλ. Και από το 78 και μετά αρχίζουν κάποιοι πιο προσωπικοί δίσκοι, όπως είναι ο Φτωχός και Μόνος Καουμπόι, Χαμηλή Πτήση, τα τραγούδια για κακά παιδιά κλπ. Όπου εκεί πια αρχίζω να μιλάω για πράγματα τα οποία πραγματικά μου έχουν συμβεί. Δηλαδή είναι τραγούδια. Μας έχουν συμβεί, να μου επιτρέψει να σε διορθώσω. Που συμβαίνουν σε εσένα, που συμβαίνουν και σε εμάς και μας εκφράζουν απόλυτα τη συντριπτική πλειοψηφία. Σύμφωνοι. Θέλω να πω ότι είναι βιωμένα τραγούδια, βιωματικά, πώς να το πει κανείς. Είναι αληθινές ιστορίες. Η Ρίτα είναι υπαρκτό πρόσωπο. Η απόφαση θα κάτσω σπίτι είναι αλήθεια κάποια στιγμή, ας πούμε, όταν την παίρνω κλπ. Αφήνω λοιπόν κάποια πράγματα που με ακουμπάνε να κατασταλάξουν μέσα μου και κάποια στιγμή νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσω για αυτά. Η αλήθεια είναι ότι περνάω καλά όταν φτιάχνω τραγούδια, δηλαδή γελάω κι εγώ και λέω, σε λίγο θα δεις τι έχει να γίνει, ξέρω εγώ. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό το όμορφο αποτέλεσμα για όλους μας. Έχεις και τους ήρωές σου. Ο Λούκι Λουκ είναι ένας από τους ήρωες των παιδικών χρόνων, αλλά και των μεγάλων χρόνων του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Θα έλεγα των μεγάλων χρόνων. Δηλαδή, διαβάζεις ακόμα κόμιξ? Διαβάζω κόμιξ. Και Λουκι Λουκ, αλλά περισσότερο ξέρω τα πιο προχωρημένα, αυτά Βαβέλ, Παραπέντε κτλ. Αλλά εγώ είμαι της γενιάς του μικρού ήρωα περισσότερο. Μικρού ήρωα. Τα εικονογραφημένα. Γιώργου τα Θαλάσσης, που με ειδική εγχείρηση μπορεί να βλέπει τη νύχτα σαν την κουκουβάγια. τα εικονογραφημένα μπήκαν στη ζωή μας αρκετά αργότερα, εννοώ για τη γενιά μου. Και μας εντυπωσίασαν κακά τα ψέματα. Ναι, ξεκινώντας ας πούμε από τα πρώτα Mickey Mouse σε μεγάλο σχήμα και αργότερα τα κλασικά εικονογραφημένα κτλ. Το Λούκι Λουκ τον ανακάλυψα μεγάλος, ξέρω, 25 χρονών, 30, κάτι τέτοιο ας πούμε. Αλλά μπας τόσο είναι ένας ήρωας που αγαπώ ιδιαίτερα. Ένας ήρωας που αγαπάς εσύ ιδιαίτερα, που αγαπάμε και εμείς ιδιαίτερα. Σε όλες τις συνεντεύξεις των πολιτικών στην εφημερίδα Έθνος, στην τελευταία σελίδα, έχει φιλοξενεί πάντα ένα πρόσωπο και υπάρχει μια ερώτηση. Είναι στάνταρ σχεδόν οι ερωτήσεις. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ήρωας? Ο Λούκι Λουκ έχουν πει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γεγονός που σημαίνει ότι και αυτοί που είναι μεγαλύτερης ηλικίας από σένα, αλλά και εσείς που μας παρακολουθείτε, διαβάζετε κόμιξ σε αυτή την ηλικία. Εμείς, επειδή έχουν στοιχεία από πολιτική, έχουν στοιχεία από αρκετά. Να πω κάτι που ο Φελίνη είναι θαυμαστής των κόμικ και είπε ότι το κόμικ είναι μια ιστορία πιο προχωρημένη από το σινεμά. Και πολύ δύσκολη δουλειά. Ναι, και θαυμάζει πάρα πολύ την τεχνική των κόμικ, γιατί λέει καλείται ο θεατής από καρέ σε καρέ να κάνει τη διαδρομή εκείνος. Ενώ στο σινεμά βλέπεις, ας πούμε, τον άνθρωπο που κατεβαίνει από ένα αυτοκίνητο και μπαίνει σε ένα μπαρ. Στο κόμικ υπάρχει ένα καρέ που σταματάει το αυτοκίνητο και το επόμενο αυτό είναι μέσα στον μπαρ. Τη διαδρομή την κάνει περισσότερο. Ναι, ο Φελίνη έχει κάνει κόμικ, έχει δώσει σενάριο και έχει εικονογραφήσει ο Μίλο Μανάρα, ένα θαυμάσιο Ιταλό σχεδιαστή. Ακριβώς δείχνοντας το θαυμαστή που έχει για αυτό το είδος. Μα είναι εκπληκτική τέχνη και δύσκολη τέχνη. Και ακριβή τέχνη. Πάρα πολύ ακριβή τέχνη. Πολύ δουλειά. Πολλά τηλεφωνήματα για το τι ήταν αυτό που ακούσαμε. Ήταν το Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά. Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά, γιατί? Ο τίτλος αυτής της δουλειάς. Πόσα τραγούδια συνολικά είναι μέσα? Στο δίσκο είναι καμιά. Στους δύο δίσκους, δηλαδή δύο καμιά 40 και κάτι. Στο διπλό CD είναι 50 τόσα. Όχι για άλλο λόγο, γιατί είμαι υπέρ του CD, αλλά. Όσα δεν χωρέσαν στο δίσκο, χωρέσανε σε ένα διπλό CD. Δεν μπορούσε να ήταν τριπλός δίσκος. Αχ, Πατρίδα μου Γλυκιά. Όχι, δεν θα ήταν υπερβολικό. Νομίζω ότι εκεί ήταν το όριό του. Δεν είναι και για χόρταση αυτά, ας πούμε. Θα μπορούσε να βγάλει όμως Αχ, Πατρίδα μου Γλυκιά νούμερο 2 και με ένα τραγούδι. Όχι, δεν θα μπορούσε. Όχι, έτσι. Όχι. Μπράβο, ανανέωση. Γιατί το Αχ, Πατρίδα μου Γλυκιά? Το Αχ, Πατρίδα μου Γλυκιά καταρχήν είναι από το ομότιτλο τραγούδι που υπάρχει μέσα στο δίσκο. Το μισεύω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα. Αχ, Πατρίδα μου Γλυκιά. Τώρα, αυτή η δουλειά από μένα είναι. Πώς να πει κανείς. Στα σκαριά εδώ και περίπου 4-5 χρόνια ετοιμάζεται. Τώρα βγήκε σε μια στιγμή που υπάρχει πράγματι ένα πρόβλημα. Όμως ο τίτλος δεν μπήκε, ας πούμε, για να καπηλευθεί κανένα έτσι, τέτοιο. Με εθνικιστικές διαθέσεις και διαθέσεις. Αχ, Πατρίδα μου Γλυκιά. Γιατί περνάει πάνω απ' όλα εσένα και εμένα και, και την εποχή μας, ας πούμε. Έτσι. Γιατί το Αχ, Πατρίδα δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και πολιτιστικό, ας πούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το επίπεδο, ας πούμε, διασκέδασης και του τι συμβαίνει γύρω μας είναι για αχ. Μα έκανες μια, μια ιστορική αναδρομή στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού και έκανες μια σωστή αξιολόγηση και ιεράρχηση. Τι είναι για σένα αλήθεια το τραγούδι? Το τραγούδι είναι διασκέδαση, είναι προβληματισμός, είναι νταλκάς, είναι σλόγγαν, είναι. Τι είναι άραγε το τραγούδι? Γιατί έχουμε μπερδευτεί.
ακούγοντας τόσα πράγματα και με το βομβαρδισμό που έχουμε υποστεί από εκπομπές ανάλογες σε κι αυτή, μέσα από τα περιοδικά, τις εφημερίδες, μέσα από την προσπάθεια για το πέρασμα κάποιων τραγουδιών από εταιρείες που εκείνες τη δουλειά τους κάνουν, σου λέει εντάξει να πουλήσει. Ναι. Τι είναι τελικά το τραγούδι για τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, να ξέρουμε από έναν δημιουργό που τον έχουμε αγαπήσει, τον έχουμε σεβαστεί και μας σέβεται. Τι είναι? Το τραγούδι είναι καταρχήν μια πολύ μικρή φόρμα με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Το τραγούδι, αυτό που ήταν πάντα και που σήμερα μας έχει πάψει να είναι, ήταν ένα καθαρά χειροποίητο μικρής βιοτεχνίας πράγμα. Δηλαδή ένας άνθρωπος έβγαζε τον καημό του, το μεράκι του, ας πούμε, μέσα σε κάποια στιχάκια, λίγα ως επιτοπλίστων, ας πούμε, με μια απλή μουσική. Έτσι ήταν το τραγούδι από το Μεσαίωνα, έτσι ήταν το τραγούδι όταν γράφτηκε από τους υπέροχους, ας πούμε, ρεμπέτες, πώς να πει κανείς. Έτσι, αυτό ήταν το blues, αυτό ήταν ο Dylan, ξέρω εγώ, αυτοί ήταν οι Beatles. Το τραγούδι λοιπόν είναι ένα χειροποίητο έργο τέχνης μικρής διάρκειας, με μεγάλη δύναμη, που στις μέρες μας τίνει να γίνει ένα βιομηχανικό προϊόν, ας πούμε, έχει μπει, ας πούμε, στα ράφια των σούπερ μάρκετ με ημερομηνία λήξης κτλ. Δηλαδή έχει μείνει πάρα πολύ συσκευασία και το σελοφάν και έχει χαθεί η ουσία και το περιεχόμενό του. Θα συμφωνήσουμε μαζί σου, και το γεγονός ότι έχουμε πάψει να τραγουδάμε δεν οφείλεται, αν θέλεις, στην αλλαγή που έχουμε υποστεί εμείς στο κοινό, αλλά συνέλευση τραγουδιών τα οποία θα μας μπουν στο στόμα και θα τα σιγοψιθυρίσουμε, που δεν μας εκφράζουμε λίγα λόγια. Και που ενδεχομένως για να μας εκφράσουν θα πρέπει ή να ταλκαδιάσουμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αλλά ο ταλκάς είναι ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία της νεοελληνικής κοινωνίας. Υπάρχει ο πολιτικός, ο ερωτικός, ο κοινωνικός, ο οικονομικός ταλκάς, και κάποιοι προσπαθούν αυτό το ταλκά να το μελοποιήσουν. Ναι. Αν διαφωνώ με αυτό το σύγχρονο τραγούδι, ας πούμε, το καθαρά εμπορικό, είναι γιατί προβάλλει κάποιες πλαστές καταστάσεις. Πράγματα τα οποία, δηλαδή, μιλάει για κάτι έρωτες και κάτι πάθη, ας πούμε, τα οποία δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Δεν γίνονται, δηλαδή. Μιλάμε για έρωτες. Άλλος κόβει τις φλέβες του, ας πούμε, για κάτσε φρόνιμο. Και να ήθελε, δεν μπορώ να τις κόψω. Και να ήθελε. Και να μου λέγε κάποια κυρία, μπορεί να κόψει τις φλέβες για σένα, θα λέγαμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, σας κόβω ένα λουλούδι. Για παράδειγμα. Αναφέραμε τις γυναίκες, τον έρωτα. Έχεις εμπιστοσύνη στις γυναίκες? Στο βαθμό που έχω εμπιστοσύνη και στους άντρες, δηλαδή με μια επιφύλαξη για όλους, ας πούμε. Αυτή είναι μια πολύ όμορφη απάντηση για το επόμενο ρεπορτάζ, αλλά εγώ θα κάνω μία ακόμα ερώτηση. Αν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης χρειαζόταν προστασία και θα έπρεπε να καταφύγει σε μία από αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες προστασίας, και του λέγανε μάλιστα, κύριε Κυλαϊδόνη, θα σας εξυπηρετήσουμε και θα σας θαυμάσουμε. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης είναι ένας καμπό και καθαρίζει μόνος. Αν έπρεπε, λέμε, αν έπρεπε να κάνει την επιλογή αυτή, σου λέγανε, ναι, κύριε Κυλαϊδόνη, είμαστε θαυμαστές σας, ακούμε και τα τραγούδια σας. Έχουμε δύο εξαιρετικές κυρίες οι οποίες θα σας προστατεύουν καθημερινά. Θα δεχόσουν έναν γυναίκες? Βέβαια, φυσικά. Ο Καντάφη Χαζός είναι που έχει κάτι υπέροχες, ας πούμε. Έχω πάει με την ευκαιρία μια γωνιά από μια κυρία από την ασφάλεια του Καντάφη, όταν είχε έρθει στην Ελούντα στη συνάντηση με τον Μιτεράν και τον τότε πρωθυπουργό Παπανδρέου, και είδα τον κόσμο ανάποδα. Μια εκπληκτική κυρία.